Είχαμε εγχώριο λιγνίτη, μπορούσαμε να συγκρατήσουμε τις τιμές. Τώρα πια ο λιγνίτης έχει περάσει σε δεύτερη μοίρα. Εξαρτώμαστε από το αέριο, από τις διεθνείς τιμές και άρα ανεβαίνουν η τιμή της κιλοβατόρας. Ήταν κάτι αναμενόμενο, πιστεύω ότι όλοι το γνωρίζανε. Το Συνδικάτο από την πρώτη στιγμή, όταν ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός την πλήρη απελιγνητοποίηση, ότι είναι θέμα χρόνου να γίνουν τα χειροσκοπικά παιχνίδια όπως γίνανε, ειδικά το προηγούμενο διάστημα που ζήτησε ήταν μεγάλη, τα καθαρά παιχνιδάκια. Εκτινάχτηκε το φυσικό αέριο και να ξέρουν οι Έλληνες καταναλωτές ότι το επόμενο διάστημα στο ίδιο μοτίβο θα κινούμαστε. Δυστυχώς η κυβέρνηση παρακολουθεί και η διοίκηση της ΔΕΗ όλα αυτά τα παιχνίδια που κάνουν οι ιδιωτικοί πάροχοι και κινούνται όλα γύρω από το φυσικό αέριο. Δυστυχώς δεν εισακουστήκαμε και όταν οι ελληνικές μονάδες φύγουν όλες, τότε είναι πραγματικά που θα γίνει το πολύ μεγάλο παιχνίδι το επόμενο διάστημα. Λέγαμε κατά καιρούς και πιστεύω τα έχετε γραμμένα, κύριε Μαυρίδη, ότι τα επόμενα χρόνια οι Έλληνες καταναλωτές δεν θα μπορούν να σηκώσουν τις αυξήσεις του ρεύματος. Φέραμε πολλά παραδείγματα ανά την Ευρώπη όπου κλείσαν ελληνικές μονάδες και όπου η ενέργεια ήταν καθαρά σε ιδιώτες. Αναφέραμε χαρακτηριστικά τα παιχνιδάκια που κάναν. Κάτι ανάλογο ξεκίνησε να γίνεται και στη χώρα μας και πιστεύω ότι είναι μόνο η αρχή. Έστω και αν η διοίκηση προσπαθεί της ΔΕΗ σήμερα να μαζέψει λίγο τα πράγματα και να πει ότι θα υπάρχει μια έκπτωση 30%, η πραγματικότητα είναι σκληρή και αμήλικτη ότι ο Έλληνας καταναλωτής, ο μέσος μισθωτός, δεν θα μπορεί τα επόμενα χρόνια να πληρώσει τις μεγάλες αυξήσεις. Γιατί το ηλεκτρικό ρεύμα, είπαμε, είναι αγαθό, αλλά δυστυχώς τα επόμενα χρόνια δεν θα μπορούν να το καταναλώνουν. Αυτά έχει σαν συνέπεια ότι η απαράδεκτη απόφαση του κ. Μητσοτάκη της κυβέρνησης να πάει πολύ νωρίτερα στο περιθώριο της ελληνικές μονάδες χωρίς να είμαστε έτοιμοι και αυτό δίνει τη δυνατότητα, λέω για άλλη μια φορά και κουράζει, να γίνονται παιχνιδάκια από αυτούς που δραστηριοποιούνται στην ενέργεια. Εδώ θα μπορούσε κανείς να γράψει ολόκληρο μυθιστόρημα, κύριε Μαυρίδη, όχι ένα σχόλιο μόνο. Απλά θα πούμε ότι για μία ακόμα φορά δικαιωνόμαστε από τη λάθος πλευρά, προειδοποιώντας όλους ότι όσο απομακρυνόμαστε από το λιγνίτη, τόσο πλησιάζουμε προς μία αύξηση η οποία ίσως είναι δυσβάσταχτη για όλους. Αυτά τα έχουμε πει, τα έχουμε γράψει, ίσως γίνουμε και γραφικοί από τις όσες φορές τα έχουμε επαναλάβει, αλλά δυστυχώς επαληθευθήκαμε. Δεν θα θέλαμε με τίποτα να επαληθευτούμε. Ακούμε λοιπόν τελευταία για τις αυξήσεις που θα γίνουν παγκόσμια, ίσως πανευρωπαϊκά, να το κλείσω ακόμα και είμαστε στη μεγάλη οικογένεια της Ευρώπης. Για ποιο λόγο? Διότι έχουμε αύξηση διεθνώς της τιμής του φυσικού αερίου και του πετρελαίου. Εμείς λοιπόν είχαμε εδώ σαν μικρή Ελλαδίτσα ένα αποκούμπι το οποίο λεγόταν λιγνίτης. Αυτόν τον έχουμε αποξιώσει πλήρως, άπαντες, δεν ξέρω κανέναν. Προφανώς τη μεγάλη βαρύτητα την παίρνει η κυβέρνηση που αυτή τη στιγμή κυβερνά τον τόπο, αλλά να μην ξεχνάμε ότι άπαντες έχουν αποξιώσει το λιγνίτη, γιατί δεν έχουμε σύμμαχο πουθενά, το λέμε και το ξαναλέμε. Όμως, η τελευταία ελπίδα έμεινε στο λαό. Θα καταλάβουν λοιπόν οι συμπολίτες μας στην Ελλάδα ότι γινόταν μια καλή προσπάθεια από τη μεριά της επιχείρησης που λεγόταν δημόσια επιχείρηση ηλεκτρισμού, η οποία κρατούσε και τα όρια της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος σε ένα επίπεδο. Από τη στιγμή λοιπόν που μπήκαμε στον ανταγωνισμό όπως προτάσει και το πολιτικό σύστημα της Ευρώπης, όλα αυτά είναι παρελκόμενα τα οποία δυστυχώς καλούμαστε να τα πληρώσουμε εμείς. Κλείνοντας, θα ήθελα να επισημάνω ακόμα μια φορά την ανάγκη αλλαγής πλεύσης ή στάσης από τους κυβερνώντες, τουλάχιστον για τη στρατηγική εφεδρεία που θα μπορούσαν να κρατήσουν έχοντας το λιγνίτη ως καύσιμο εφεδρείας. Το καλοκαίρι μας δόθηκε η εντύπωση ότι ενδεχομένως να πάρουμε πιο πίσω το χρόνο, γιατί ο λιγνίτης στην κρίσιμη στιγμή σήκωσε το βάρος. Ανταυτού, ο Πρωθυπουργός από το Παρίσι στο Διεθνές Φόρουμ επανέλαβε τη δέσμευση της χώρας για άμεση απεξάρτηση από το λιγνίτη. Αν ακούσατε ξανά, ο κύριος Μητσοτάκης είπε για το 28, όπως είχε κρατήσει τότε την ιστορία, που είχε κάνει στον ΟΗΕ. Η ΔΕΗ τρέχει να τα κλείσει το 23. Υπάρχει μια διαφορά, ένα χάος. 23 με 22 είναι 5 χρόνια. Σε 5 χρόνια θα μπορούσαν να γίνουν άλλα πράγματα. Αυτό ήθελα να το επισημάνω, όχι μόνο δίνοντας ευθύνη στη μεριά της κυβέρνησης, αλλά και της ΔΕΗ, η οποία προφανώς και για οικονομικούς λόγους, όπου εκεί η συγγνώμη έχει δίκιο, έτσι πως έχει διαμορφωθεί η διαδικασία του χρηματιστηρίου του διοξιδίου του άνθρακα, δεν συμφέρει να δουλεύει τις ελληνικές μονάδες. Πρέπει να βρεθεί μια λύση όμως. Όπως βλέπετε κι εσείς, οι αυξήσεις έρχονται. Και οι αυξήσεις αν έρθουν, δύσκολα φεύγουν, γιατί στην Ελλάδα την μπαίνει δεν βγαίνει.